Θα δούμε πού συγκλίνουν οι θέσεις μας και έχω την ελπίδα ότι και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, πέραν του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως που έχει κάνει δηλώσεις μέχρι τώρα, μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη για να κάνουμε πράξη, να υλοποιήσουμε αυτά που επιθυμεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για το θέμα του πόνου στον εκλογικό νόμο. Αυτά θα τα δούμε. Και το όριο στο 3%. Το πλαφόν του 3% είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε θέσει ανεξάρτητοι Έλληνες και θεωρούμε ότι για γνωστούς λόγους πρέπει να παραμείνει το 3%. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το 3% του ορίου, το οποίο θα επιτρέψει πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή να έχουν και την έγκριση ενός μέρους αρκετά μεγάλου του ελληνικού λαού. Τώρα, όσον αφορά το πόνους, δεν μπορεί να παραμείνει με κανέναν τρόπο στους 50 βουλευτές. Πιθανώς, να το δούμε, να ακούσουμε και τις απόψεις και των άλλων κομμάτων, πιστεύω ότι το πόνους πρέπει να μειωθεί αρκετά, να μην προσβάλλει δηλαδή την αναλογικότητα του ψήφου, αλλά να δίνει τη δυνατότητα συνεργασιών. Μιλήσατε για αναλογικότερο σύστημα και επειδή είναι το σημείο κλειδί αυτό, συζητάτε μια πρόταση. Θα το δούμε αυτό. Κοιτάξτε κάτι, ότι πρέπει να είναι αναλογικότερο. Είναι να καταργηθεί. Να είναι αναλογικότερο το σύστημα, συμφωνούμε σε αυτό. Πιθανώς να δούμε για συνασπισμούς κομμάτων να μην έχουν βεβαίως το εξωφρενικό μπόνους των 50 εδρών, να είναι κάτι πολύ λιγότερο. Αλλά να είναι πάντως αναλογικότερο. Χωρίς μπόνους, κύριε Πρόεδρε, εσείς συζητάτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κοιτάξτε να δείτε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ αποδείξαμε ότι μπορούμε την εθνική συμβιλίωση να την κάνουμε πράξη. Μπορούμε μέσα από τις διαφορετικές απόψεις που έχει το κάθε κόμμα να συνθέσουμε. Και αυτή η κυβέρνηση το απέδειξε αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και με άλλους πολιτικούς φορείς. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να υπάρχει αντίδραση αυτή τη στιγμή από ένα μέρος του πολιτικού κόσμου και ιδιαίτερα από την αξιωματική αντιπολίτευση.